Σήμερα είμαστε εδώ στο χώρο του μνημείου του Κιλελέρ για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους κολίγους που πριν 113 χρόνια ξεσηκώθηκαν για να πάρουν μέρος της γης τους και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να έχουμε και εμείς τη γη δική μας, και βέβαια να το συνδέσουμε με το σημερινό πλαίσιο και της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πλέον σε νέα τσιφλίκια, ειδικά στη Θεσσαλία, και το βλέπουμε με την συσσόρευση και της γης και της παραγωγής σε χέρια λίγο. Αν οι προγονείς μας δώσαν αυτόν τον αγώνα για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να λέμε ότι είμαστε αγρότες, δική μας ευθύνη και τιμή, αν θέλετε, σε αυτούς τους αγώνες είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε η γη να παραμείνει στα χέρια τα δικά μας και όχι να περάσει στους σύγχρονους τσιφλικάδες που λέγονται είτε αγροτικές επιχειρήσεις είτε τα λοιπά. Και συγχρόνως ο λαός της Ελλάδας να έχει και υγιεινά και φθηνά αγροτικά προϊόντα για να μπορούμε όλα να τα αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη, είμαστε εδώ και να δώσουμε και ένα μήνυμα σε ένα αγροτικό κίνημα, οργανωμένο αγροτικό κίνημα, ότι δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί και το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη και χάθηκαν τόσες ζωές. Θα δώσαμε ήδη αγώνα τις προηγούμενες μέρες μαζί με σωματεία, με όλο τον ελληνικό λαό, για να το έχουμε, να φτάσει όντως το μαχαίρι στον κόκαλο, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει, και συγχρόνως να καταλάβουμε όλοι ότι αυτή η πολιτική που έχει ως μοναδικό στόχο το κέρδος δεν έχει να κάνει τίποτα με τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Πρέπει και οι αγρότες αλλά και ο ελληνικός λαός ενωμένοι να απαιτήσουμε και να κερδίσουμε, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε αυτό που αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία για όλους μας. Η ζωή μας είναι πάνω από τα κέρδη των λίγων.